αρχή της χρονιάς πριν να κάνουν προετοιμασία τα κορίτσια. Μην ξέροντας ακόμα ποιο προπονητή θα τις έχει, έτσι, γιατί ο κύριος Δημητρής που είχαμε είχε το γυναικείο, είχε και άλλες ομάδες, δεν μπορούσε να ασχοληθεί. Τελικά, τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να τις κατεβάσει. Παρ' όλα αυτά τα κορίτσια κάνα μεγάλο άθλο, έτσι, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα θέσανε να γίνει ομάδα, να συγκροτηθούν και να τα επεξέλθουν στα δύσκολα παιχνίδια που είχε το πρωτάθλημα της ΚΑΣΤ. Θα δίνω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στους προπονητές, στους γονείς που ανεχτήκανε όλη αυτή την πίεση. Είναι άξια πολλών συγχαρητηρίων, έτσι. Και επί τη συνέχεια. Δεν σταματάνε εδώ πέρα. Τα κορίτσια δουλεύουν καθημερινά παρόλα με τα διαβάσματά τους και τα προβλήματά τους είναι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτό είναι ο επενός τους. Αυτή είναι η αξία τους και αυτό κερδίζουν. Ο βασικός προορισμός αυτής της ομάδας έχει πάρει δύο πανελλήνια προασίβων και τώρα ξανασυμμετέχει σε πανελλήνια τρίτη χρονιά ως μια άλλη χρονιά. Το είχα πει στο Βόλο πριν δύο χρόνια ότι αυτή η ομάδα έχει να δώσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τότε ήταν η αρχή μόνο.